Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο 100% Hotel Show, το οποίο και θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία, τόσο για τη σημερινή ομιλία και τη δυνατότητα να δείξουμε το έργο μας, όσο και για το περίπτερο που έχουμε στο χώρο. Τίτλος του workshop είναι 100% πολυτελή ξενοδοχεία, από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό μέχρι την προδιαγραφή εμπειρίας του χρήστη και το branding. Είμαι ο Γιώργος Καράμπελας, είμαι Creative Director του γραφείου KK Studio και ας ξεκινήσουμε με το να συστηθώ λίγο καλύτερα. Είμαι αρχιτέκτον μηχανικός, τελείωσα στην αρχιτεκτονική του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στην Αθήνα και μετά ολοκλήρωσα μεταπτυχιακές σπουδές στη Σχολή Καλών Τεχνών της Γλασκόβης. Μετά από 10 χρόνια εμπειρία στο εξωτερικό, στη Γλασκόβη και το Λονδίνο αντίστοιχα, και σε γραφεία όπως η SOM και η Populous, όπου ασχολήθηκα με έργα μεγάλης κλίμακας, ψηλά κτίρια και χώρους θεάματος, γύρισα στην Ελλάδα το 2021 και έκτοτε είμαι μέλος του γραφείου. Πάμε να δούμε λίγο ποιοι είμαστε. Είμαστε ένα design studio με τις ρίζες μας στην αρχιτεκτονική. Αυτό σημαίνει ότι ασχολούμαστε με πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα, αλλά στον πυρήνα των όσων κάνουμε είναι η αρχιτεκτονική. Είμαστε περίπου 90 άτομα, είμαστε στην πλειοψηφία μας αρχιτέκτονες, παρότι το γραφείο απασχολεί και τμήματα HR, Finance, Project Management, Marketing. Συστηνόμαστε ως ειδικοί στην καλοπέραση. Πιστεύουμε ότι ως Έλληνες έχουμε ένα προβάδισμα σε αυτό το τομέα, καθώς ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το καλοκαίρι, το καλό φαγητό, το καλό κλίμα και το ταξίδι. Αυτή τη γνώση καλούμαστε πάρα πολύ συχνά να την εξάγουμε σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς σε όλο τον πλανήτη, ανεξάρτητα από την κλίμακα και την τυπολογία των έργων. Εμείς είναι κάτι που προσπαθούμε να εμφυσίσουμε σε ό,τι και αν κάνουμε, το κομμάτι της καλοπέρασης δηλαδή, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία και αεροδρόμια, είτε για μικρότερης κλίμακας κατοικίες και εστιατόρια. Ένα άλλο χαρακτηριστικό μας είναι ότι δεν μας αρέσει η σπατάλη. Προσπαθούμε να επεμβαίνουμε όσο το δυνατόν λιγότερο γίνεται στο τοπίο το οποίο καλούμαστε να παρέμβουμε και να χρησιμοποιούμε τους διαθέσιμους υλικούς και φυσικούς πόρους. Αυτό, άλλωστε, θεωρούμε ότι είναι και ένα στοιχείο άνεσης και πολυτέλειας. Η φωτό που βλέπετε εδώ πέρα είναι από το ταξίδι του γραφείου πριν από 1,5 χρόνο στις Δεξαμενές, ένα από τα βραβευμένα μας έργα στην Πελοπόννησο. Αφού είδαμε λίγο το ποιοι είμαστε, ας δούμε λίγο και το τι κάνουμε. Αυτό που κάνουμε είναι να σχεδιάζουμε αρχιτεκτονικές εμπειρίες. Δεν σχεδιάζουμε κτίρια, ούτε χώρους, αλλά την εμπειρία του χρήστη από το α μέχρι το ω, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Εμπνεόμαστε από την παράδοση, προσπαθούμε να συνομιλούμε με το παρελθόν, να εμπνεόμαστε από την ιστορία του τόπου. Επίσης, δίνουμε έμφαση στην υλικότητα. Τη θεωρούμε ένα όχημα αφήγησης. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία από τις πολλές γωνιές του γραφείου μας, γεμάτες με δείγματα, φυσικά samples, τα οποία χρησιμοποιούμε έντονα στα έργα μας για να προβλέψουμε και να προδιαγράψουμε την τελική ατμόσφαιρα και το προϊόν. Για να κάνουμε αυτή την αφήγηση και να δημιουργήσουμε αυτές τις αρχιτεκτονικές εμπειρίες, παρέχουμε μια σειρά από υπηρεσίες, οι οποίες είναι και αυτές εξίσου ολιστικές. Ξεκινώντας από την μεγάλη κλίμακα, το top level, παρέχουμε creative direction, δηλαδή την καλλιτεχνική επιμέλεια του έργου. Εν συνεχεία, master plan, urban design, χωροθετήσεις, μεγάλα resorts, real estate developments. Μετέπειτα, στην αμέσως μικρότερη κλίμακα, αρχιτεκτονική, η οποία αποτελεί και την πλειοψηφία των έργων του γραφείου. Hardscape design, δηλαδή ο σχεδιασμός του άμεσου τοπίου και ο τρόπος που τα κτίρια μας συνδέονται με το φυσικό περιβάλλον. Interior design, δηλαδή ο εσωτερικός σχεδιασμός, άλλο ένα μεγάλο κομμάτι του γραφείου, το οποίο εμείς την χάνει να το θεωρούμε αναπόσπαστο κομμάτι της αρχιτεκτονικής. Και τέλος, objects, αντικείμενα, έπιπλα, ιδιοκατασκευές. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι έχει δημιουργηθεί πρόσφατα στο γραφείο μια ειδική ομάδα αρχιτεκτόνων, η οποία επεμβαίνει σε κάθε έργο, προτείνοντας πολύ συγκεκριμένες λύσεις, bespoke σε κάθε έργο.
αφού είδαμε το ποιοι είμαστε και το τι κάνουμε, ας δούμε λίγο και το πώς το κάνουμε, ποια είναι η μεθοδολογία μας. Ξεκινώντας από πάνω ως κάτω, είναι μια σειρά από σταθερά λογικά βήματα, τα οποία απαντάνε σε ουσιαστικές ερωτήσεις. Τι, πού, πώς, γιατί. Ξεκινάμε πάντα με το site ανάλυσης, για να απαντήσουμε το πού, δηλαδή την ανάλυση του οικοπαίδου, της περιοχής, την οποία καλούμαστε να επέμβουμε. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλες τις δυνατότητες και τους περιορισμούς, είτε πρόκειται για τις θέες, για τον ηλιασμό, από πού έρχονται οι άνεμοι, τις γειτνιάσεις και θέματα ιδιωτικότητας και θορύβου, την τοπογραφία, τις κλίσεις του οικοπαίδου, όσο μπορούμε να κατανοήσουμε ποια είναι η συνθήκη στην οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε. Αφού έχουμε αυτή την καλή κατανόηση, ένα επόμενο βήμα είναι το πρόγραμμα ανάλυσης, για να απαντήσουμε στο τι. Αυτό προέρχεται εν μέρει από το brief, τις επιθυμίες του πελάτη, αλλά πολύ συχνά είναι και κάτι το οποίο καλούμαστε να εμπλουτίσουμε εμείς, να διευρύνουμε. Αφού έχουμε το πού και το τι, έρχεται το γιατί, το concept. Γιατί θέλουμε να κάνουμε κάτι, ποιες είναι οι αναφορές, ποια είναι η αφήγηση, ποιο είναι το narrative του έργου. Για να το κάνουμε αυτό, αναπόφευκτα οδηγούμαστε στο επόμενο βήμα. Να βρούμε δηλαδή τα συστατικά, τα υλικά τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε και να πούμε το πώς. Είτε πρόκειται για το κατασκευαστικό σύστημα, για τα υλικά, τα φινιρίσματα, τα τελειώματα, χρωματισμούς, οτιδήποτε ενσωματώνει σε χτισμένο περιβάλλον και στην ύλη αυτή την αρχική μας πρόταση. Και τέλος, η αρχιτεκτονική σύνθεση, η οποία έρχεται να συνδυάσει όλα τα παραπάνω βήματα σε μια τελική ισορροπία, η οποία καλώς εχόντων των πραγμάτων ανταποκρίνεται τόσο στο brief και το όραμα του πελάτη, όσο και στο όραμα του γραφείου, καθώς και του χρήστη. Εδώ βλέπετε μια σειρά από επιλεγμένα έργα του γραφείου, μεταξύ των οποίων θα αναφέρω τη συνεργασία μας με τους Κένγκο Κούμα για το Αρχαιολογικό Μουσείο εδώ στην Αθήνα, το πρόσφατα εγκαινιασμένο One and Only στα Αστέρια Γλυφάδας, το Λίκνον, το μουσείο που κάναμε στη Σάμο για το Μεταξά, τα περίφημα lounge της Aegean στο αεροδρόμιο, Νοέμα και Κάλεσμα, δύο έργα μας πολύ βραβευμένα στη Μύκονο. Και περνώντας στην επόμενη διαφάνεια, η περίφημη πλέον Βίλα Μάνδρα, το Κώστα Ναβαρίνο, οι Δεξαμενές, ένα πολύ ιδιαίτερο έργο πάνω στην επανάχρηση, το Perianth, αστικό ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό που θέλω να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι όλα αυτά τα project έχουν προκύψει με τη μεθοδολογία που μόλις περιέγραψα. Εμείς δηλαδή ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια λογικά βήματα, την ίδια προσέγγιση, για να κρατάει και το γραφείο αυτή την καθαρή ταυτότητα. Παρ' όλα αυτά, και παρά τις όποιες ομοιότητες μεταξύ τους, οι διαφορές αποδεικνύουν ότι το κάθε έργο ανταποκρίνεται διαφορετικά, ξεχωριστά, και αυτό γιατί έχει ένα τελείως διαφορετικό μήνυμα να μεταφέρει. Είναι ο τόπος και ο χρόνος στον οποίο έγιναν, τα οποία αλλάζουν ως μεταβλητές το τελικό προϊόν. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε δύο έργα, πρόσφατα του γραφείου, έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά, αλλά έχουν και αρκετές διαφορές. Είναι και τα δύο ξενοδοχειακά τουριστικά προϊόντα. Το ένα είναι στο βουνό και το άλλο είναι στη θάλασσα. Θα ξεκινήσουμε με το Μάνα, ένα ξενοδοχείο στην Αρκαδία. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, είναι πρόσφατα ολοκληρωμένο και δημοσιευμένο. Το Μάνα είναι μέλος των Design Hotels, άνοιξε φέτος το καλοκαίρι για το κοινό. Εδώ βλέπετε, μιλώντας και για το branding, που είναι και ένα από τα κομμάτια της παρουσίασης, το logo που έχουν επιμεληθεί οι M&P και το οποίο ενσωματώνει ιδανικά, θα έλεγα, τα χαρακτηριστικά της περιοχής, του τόπου, της αφήγησης. Η κατακορυφότητα των ελάτων, η πολύ διακριτή σιλουέτα τους γίνονται ένα κομμάτι του λογοτύπου. Το Μάνα είναι ένα υπάρχον κτίριο, είναι διατηρηταίο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού και χρονολογείται από το 1929. Είναι σε 1.200 μέτρα υψόμετρο, στο Μέναλο, στην Αρκαδία, και είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο για το γραφείο μας, καθώς ανοίγει το κεφάλαιο του χειμερινού τουρισμού. Το Μάνα λειτουργήσε ως σανατόριο μέχρι το 1938, όπου και εφευρέθηκε η πενικυλίνη και δεν υπήρχε πια η ανάγκη του. Άρα εμείς καλούμαστε 80 χρόνια μετά να το επαναφέρουμε στη ζωή.
είναι ένα έργο νεοκλασικών επιρροών, σχεδιάστηκε από Ελβετούς αρχιτέκτονες και υλοποιήθηκε από ντόπιους Έλληνες τεχνίτες. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για το σχεδιασμό, και αυτό που βλέπετε είναι το μισό του αρχικού οράματος, δηλαδή μπορείτε να φανταστείτε ότι εδώ είναι το μισό και θα πρέπει να το αντικατοπτρίσουμε προς τα αριστερά για να ολοκληρωθεί το σχήμα και αυτή η είσοδος, η οποία τώρα είναι στην άκρη, να γίνει η κεντρική είσοδος του ξενοδοχείου. Υλοποιήθηκε λοιπόν κατά το ίμιση και ταυτόχρονα υλοποιήθηκε από την ελληνική κατασκευαστική πραγματικότητα του τότε, που σημαίνει ότι οι αρχικές οξύκορφες στέγες του χαμήλωσαν, προσαρμοζόμενας στη γνώση και τη συνήθη πρακτική των τεχνητών της εποχής. Εμείς, στην πρόταση επαναφοράς του, εισάγαμε πάλι τις ψηλές στέγες, το αρχικό δηλαδή design των αρχιτεκτώνων. Κοινό όραμα του γραφείου και του πελάτη είναι η επανερμηνεία του σανατορίου ως τόπου υγείας και ευεξίας. Το πρόγραμμα προσαρμόζεται σε αυτό το όραμα. Ύπνος, θεραπείες, λουτρά, γυμναστήριο, διατροφή. Η άφιξη του επισκέπτη γίνεται ανάμεσα στο παλιό και στο νέο. Εκεί ανάμεσα βρίσκεται μία απολύτως διάφανη γυάλινη γέφυρα. Το γυαλί αντανακλά το δάσος πίσω, αλλά και αφήνει το βλέμμα να περάσει μπροστά και να δει πίσω από αυτό. Έτσι, η συνύπαρξη των δύο κτηρίων, του παλιού και του νέου, έχει έναν απόλυτο συμβολισμό και είναι πολύ σημαντική στην εμπειρία του χρήστη. Όπως βλέπουμε και εδώ, το παλιό αρχικό κτίριο διατηρεί τις οξυκόρυφες στέγες, καθώς και τα περίτεχνα μπαλκόνια, ενώ το νέο είναι μια επανερμηνεία του παλιού. Κρατάει την υλικότητα, γιατί αποτελεί μια συνέχεια, ένα όλον. Κρατάει την κατακορυφότητα των ανοιγμάτων, υπονοώντας και τους κορμούς των δέντρων και του ελατοδάσους στο χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα απλοποιείται, χωρίς στέγη, χωρίς μπαλκόνια, τουλάχιστον στην προστινή όψη. Ο επισκέπτης ανεβαίνει αυτή την πέτρινη μεγάλη σκάλα και βρίσκεται σε αυτό το φανταστικό πλάτωμα, όπου ο ήλιος λούζει το κτίριο και η θέα είναι σε όλο το βουνό. Η είσοδος γίνεται στα δεξιά, από την γυάλινη και μεταλλική πόρτα. Και εδώ έχουμε την πρώτη είσοδο, η οποία αξίζει να αναφερθεί ότι το μοτίβο είναι κάτι το οποίο χρησιμοποιούμε συχνά στο έργο, αυτό το δίπλο σταυρωτό, και εμπνέεται από παλιές πόρτες που βρέθηκαν στο εγκαταλελειμμένο κτίριο. Η παλέτα αρχίζει ήδη να δείχνει το χαρακτήρα της. Όταν λοιπόν ο επισκέπτης μπαίνει στο ξενοδοχείο, δεν συναντά αυτό που αντικρίσαμε εμείς αρκετά χρόνια πίσω, που ήταν η εγκατάληξη, αλλά βρίσκεται σε έναν μεταμορφωμένο χώρο. Στο χώρο του lounge, του καθιστικού, όπου γίνεται και το check-in, η παλέτα είναι ήπια. Προφανώς στο κομμάτι της ευεξίας και της ξεκούρασης δεν ταιριάζει κάτι άλλο. Τα ανοίγματα φέρνουν άπλετο φως και έχουν την κατακορυφότητα την οποία είπαμε. Η έμφαση δίνεται στις οροφές, ξύλινες, ζεστές. Ο χτιστός καναπές, μια αναφορά στον παραδοσιακό οντά. Αντικείμενα και υφάσματα χειροποίητα από φυσικά υλικά. Και περνώντας σε επόμενους χώρους, βλέπουμε πως το ξενοδοχείο ανοίγεται στη θέα. Μπορεί κανείς να φανταστεί πώς αυτός ο χώρος λειτουργεί εξαιρετικά τόσο το καλοκαίρι, όσο και το χειμώνα, είτε αφήνοντας το φως να σε λούσει και να σε ζεστάνει, είτε να σε προστατεύσει και να κοιτάξεις έξω το χιονισμένο τοπίο. Ένα άλλο κομμάτι του ιστορικού σχεδιασμού είναι τα υπερμεγέθη τζάκια. Είναι ένας ισχυρός συμβολισμός της θαλπορής, της ζεστασιάς, του συνέρχεστε. Ξύλινες κατασκευές, βιβλιοθήκες δημιουργούν ζεστές επιφάνειες, γωνιές, ενώ η χρωματική παλέτα μέσα από τα αντικείμενα και τα υφάσματα είναι ήπια, συνομιλεί με το περιβάλλον και με κάποιες βουκολικές αναφορές, όπως η καρέκλα δίπλα στο τζάκι. Έναν όροφο κάτω, η κουζίνα, το εστιατόριο. Το μενού έχει επιμεληθεί ο Αθηναγόρας Κωστάκος, ένας σταθερός συνεργάτης του γραφείου, και αυτό ακόμα εμπίπτει στο συνολικό narrative, στην αφήγηση και την ιστορία που θέλει να πει το ξενοδοχείο. Φυσικά υλικά από την γύρω περιοχή, σεβασμός στην ιστορία του τόπου, αλλά και καινοτομίες.
Εδώ οι θέες μικραίνουν, το ενδιαφέρον εστιάζεται γύρω από το τραπέζι και το φαγητό, ενώ η κουζίνα ανοίγεται και όσο για να σερβίρει τα διάφορα γεύματα, όσο και για να δημιουργηθούν workshop μαγειρικής και άλλα. Όταν ο καιρός το επιτρέπει, μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει το γεύμα του έξω, κάτω από τον καθαρό ουρανό. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα του ξενοδοχείου. Αυτή είναι μια φωτογραφία που έβγαλα με το προσωπικό μου κινητό, χωρίς κανένα φίλτρο, κατά την επίσκεψή μας ένα βράδυ στο ξενοδοχείο. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το ξενοδοχείο προφανώς έχει γυμναστήριο, σπα, θεραπείες, οτιδήποτε συμπληρώνει προγραμματικά το ισχυρό κόνσεπτ της υγείας και της ευεξίας. Περνώντας στους χώρους των δωματίων, βλέπουμε τη συνέπεια στην αρχιτεκτονική γλώσσα. Βλέπουμε τη συνέχιση της παλέτας των υλικών, την κατακορυφότητα των ανοιγμάτων, τα υφάσματα, αδρά και πορώδη, τους χρωματισμούς να συνδιαλέγονται με το βάσος. Ηρεμία και απλότητα. Νίξη στην παράδοση μέσα από τα μαξιλάρια με τα τοπικά μοτίβα. Ιδιοκατασκευές, ντουλάπες, ράφια, μίνιμπαρ ανοίγονται στο χώρο, γίνονται ένα με αυτόν, υποδηλώνοντας μια πιο χαλαρή συνθήκη διαβίωσης. Βλέπουμε εδώ ότι όλα τα αντικείμενα και πάνω στο ολιστικό σχεδιασμό, από το α μέχρι το ω, έχουν τον ίδιο χαρακτήρα, την ίδια προσέγγιση. Αποδέχονται την πατίνα του χρόνου, είναι αδρά, είναι πορώδη, είναι φιλικά, τόσο στο περιβάλλον όσο και στο χρήστη. Οι κουρτίνες δίνουν έμφαση στα μεγάλα ύψη, που είναι κάτι που δεν συνηθίζεται να το βρίσκει κανείς και είμαστε τυχεροί για αυτό. Τα ξύλα υποδηλώνουν κορμούς των δέντρων, σχηματίζουν κεφαλάρια, ανοιχτές ντουλάπες, χωρικούς κανάβους εντός του δωματίου. Τα μπάνια, επίσης σημαντικό στοιχείο, καθότι σχετίζονται και με το κόνσεπτ της ευεξίας και της υγείας, ανοίγονται στο δωμάτιο. Χρησιμοποιούν και αυτά φυσικά υλικά και πολλές φορές, ανάλογα με την τυπολογία του δωματίου, γίνονται ένα με αυτό, φέρνοντας ακόμα και την μπανιέρα ως κομμάτι της διαβίωσης. Τέλος, οι σουίτες του πάνω ορόφου απολαμβάνουν μία ιδιαίτερη συνθήκη, καθώς βρίσκονται κάτω από την ξύλινη και κλειμένη στέγη, ένα τελείως διαφορετικό τοπίο για τον εσωτερικό χώρο. Και περνώντας προς το τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι εσκεμμένη και μέρος του κόνσεπτ η διάθεση να αφήσουμε το κτίριο όσο γίνεται απείραχτο, στην αρχική του γύμνια, στην μορφή που είχε έκτοτε, να γιορτάσουμε το πέρασμα του χρόνου, να επέμβουμε, όπως είπα και νωρίτερα, ως μεθοδολογία γραφείου, με τον ελάχιστο δυνατό τρόπο, με τους διαθέσιμους πόρους και υλικά. Τώρα ακολουθεί η παρουσίαση ενός δεύτερου έργου του γραφείου, επίσης πρόσφατου, όχι ολοκληρωμένου, ιδιαίτερα ενδιαφέροντος, με αρκετά κοινά, αλλά κυρίως με πάρα πολλές διαφορές από αυτό που μόλις είδαμε στην Αρκαδία. Θα ξεκινήσουμε με ένα βίντεο, το οποίο αποτυπώνει την τωρινή στιγμή, το σήμερα, πριν την επέμβασή μας. Θα έλεγε κανείς ότι προετοιμάζει για την πρότασή μας και είναι ένα ποιητικό site visit. Thank you.
Το κύκλιο, ένα από τα πιο πρόσφατα έργα του γραφείου, σε φάση σχεδιασμού, είναι ένα ιδιωτικό νησί στον Κορινθιακό κόλπο, στις Αλκιονίδες νήσους. Για να καταλάβετε λίγο το μέγεθός του, πρόκειται για 137.000 τετραγωνικά έκταση, με μέγιστο ύψος στα 57 μέτρα και περί τις 8 ιδιωτικές παραλίες. Όραμα του πελάτη μας, η αποκλειστικότητα. Μία πολυτέλεια που δεν έχει να κάνει μόνο με τα υλικά, αλλά αφορά κυρίως τη δυνατότητα να κλείσει κανείς, σαν τουριστικό κόνσεπτ, όχι ένα δωμάτιο ή μία βίλα, αλλά ένα ολόκληρο νησί. Με 10 κλίνες, δηλαδή περί τα 20 άτομα, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί επίπεδο αποκλειστικότητας μιλάμε. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό του έργου είναι η αυτονομία. Off-grid. Το νησί δεν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο εθνικής ηλεκτροδότησης ή υδροδότησης. Και αποφασίσαμε αυτό από μειονέκτημα να το κάνουμε πλεονέκτημα. Να φτιάξουμε δηλαδή ένα 100% sustainable έργο, το οποίο καλύπτει εσωτερικά τις ανάγκες του μέσω ενός ενεργειακού πάρκου που υπάρχει πάνω στο νησί. Ηλιακή ενέργεια, αιωλική ενέργεια, γεωθερμία, αφαλάτωση, μερικές από τις πολλές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Πάμε να δούμε λίγο την εμπειρία του χρήστη. Η άφιξη στο νησί γίνεται με σκάφος και δεν θα μπορούσε κανείς να περιμένει ένα καλύτερο ιδανικό ξεκίνημα για το ταξίδι που έχουμε να πούμε. Το νησί, σχεδόν απείραχτο, παρθένο, η φύτευση προειδεάζει και κατευθύνει τη ματιά, σχεδόν σκηνοθετεί το τοπίο προς τη λύση μας. Η υποδοχή γίνεται από την προβλήτα. Ο σχεδιασμός ξεκίνησε από ένα οργανικό master plan, το οποίο προσπαθεί να ενταχθεί στο περιβάλλον, να γίνει ένα με το ανάγλυφο και ένα κεντρικό κτίριο κυκλικής μορφής, το οποίο δίνει, για να μιλήσουμε και για branding, τον τίτλο στο έργο, κύκλιο. Μικρότερα κτίσματα δορυφόροι και αθλητικές εγκαταστάσεις συμπληρώνουν το master plan. Ο κύκλος, μία πολύ ισχυρή χειρονομία, όχι ένας, αλλά πολλοί, σε χαράξεις, είναι η βασική μας πηγή έμπνευσης. Γιατί αυτή η μορφολογία, για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για έναν, για τον τόπο. Το νησί το ίδιο. Τοποθετούμε την πρόταση στο ψηλότερο σημείο, στις κορυφές και στα πλατώματα, όπου οι υψομετρικές δημιουργούν από μόνος τους τέτοια σχήματα. Ένας άλλος πολύ σημαντικός λόγος είναι οι 360 μοίρες θέα. Δεν υπάρχει σημείο το οποίο θέλεις να βάλεις πλάτη και δεν υπάρχει ιδιαίτερο σημείο προς το οποίο πρέπει να ανοιχθείς. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό και αφορμή για το συγκεκριμένο κόνσεπτ ήταν η συνομιλία με την ιστορία, με το ελληνικό τουριστικό παρελθόν, του μοντερνισμού, τις πρωτοβουλίες του ΕΟΤ στο ελληνικό τοπίο, την αυτοπεποίθηση και τη γλυπτικότητα που ερχόταν κάποτε. Η άφιξη γίνεται στην κορυφή του νησιού και αυτό είναι μια πολύ ισχυρή συμβολική χειρονομία. Ένα εντυπωσιακό στέγαστρο υποδέχεται τον επισκέπτη σε έναν ενδιάμεσο χώρο με πολύ έντονη φύτευση. Από εκεί περνάμε προστατευμένοι μέσα από τους ανέμους σε έναν εσωτερικό κήπο, όπου η κορυφή του νησιού παραμένει ανέγγιχτη. Εδώ βλέπετε και το αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο, πώς συμπληρώνει το ένα το άλλο, πέτρινες πεζούλες, κουρμπαριστές, σοβατισμένοι λευκοί όγκοι, μπετονένιο κυκλικό στέγαστρο. Μας ενδιαφέρει πάντοτε ο ενδιάμεσος χώρος, η μετάβαση από τον έναν χώρο στον άλλον. Δεν υπάρχει μόνο το μέσα και το έξω, αλλά και το ανάμεσα. Θέλουμε πάντα να καδράρουμε τις θέες, ενίοτε με συμμετρία, αλλά ποτέ απόλυτη. Περνώντας το χώρο του καθιστικού, στο λόμπι θα έλεγε κανείς, η θέα ανοίγεται γενναιόδορη. Ο κυκλικός σχηματισμός συμπαρασέρνει και το interior design, τα έπιπλα, στοιχεία όπως το τζάκι και το φωταγωγό. Στον εξωτερικό χώρο, ένα κυκλικό fire pit, καθιστικός χώρος, το κυκλικό στέγαστρο που προστατεύει από τον ήλιο. Απέναντι, ο Κορινθιακός κόλπος ανοίγεται γενναιόδωρα. Όπως είπα και νωρίτερα, σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα,
πάντα δημιουργούμε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους εφάμιλης σημασίας, αν όχι μεγαλύτερης για τους εξωτερικούς χώρους, καθώς η πλειοψηφία της ζωής σε ένα τουριστικό προϊόν συμβαίνει εκεί, στο έξω. Εδώ, χώροι φαγητού και διημέρευσης, κάτω από μια ξύλινη πέργολα, η οποία σε ένα άλλο έργο μας θα ήταν πολύ πιο ταπεινή, για παράδειγμα στις Κυκλάδες. Εδώ, όμως, είναι η ευκαιρία να κάνει μια χειρονομία πολύ πιο γενναία, καθώς στέκει μόνη της στο τοπίο. Ξανά πέρασμα σε πιο προστατευμένες και ιδιωτικές διαδρομές και σίγουρα και εδώ το κομμάτι της ευεξίας, της υγείας, της κάθαρσης, με τον κύκλο να περιγράφει όλα τα στοιχεία, ακόμα και το τζακούζι, τις λεπτομέρειες που φιλετάρονται οι όγκοι, ώστε να έρχεται το σχεδιασμός σε ένα όλον. Φέρνοντας λοιπόν αυτά τα δύο έργα το ένα δίπλα στο άλλο, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ακολουθώντας ίδιες μεθοδολογίες, ίδια ταυτότητα, με διαφορές βέβαια στον τόπο, βουνό, στη μέση του βουνού και στη μέση της θάλασσας κυριολεκτικά, το ένα έρχεται από το παρελθόν, το άλλο έρχεται από το μέλλον. Εμείς σχεδιάζουμε στο εδώ και στο τώρα. Αλλά στην ουσία σχεδιάζουμε οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Σας ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, με χαρά να τις απαντήσουμε εδώ. Αλλιώς έχουμε και το περίπτερο. Α. Νομίζω έρχεται ένα μικρόφωνο για να σας διευκολύνει. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω, η πρόσβαση από το λιμανάκι μέχρι επάνω πώς γίνεται? Στο νησί το ίδιο. Ναι. Σωστά. Υπάρχουν buggies, δηλαδή δεν επιτρέπονται αυτοκίνητα, αλλά υπάρχουν μικρά οχήματα ξενοδοχειακού τύπου, τα οποία ανταποκρίνονται, ας πούμε, και το master plan σχεδιάζεται με τις αντίστοιχες κλίσεις, μέγιστες κλίσεις, οι οποίες προδιαγράφονται από αυτά τα οχήματα και γίνεται έτσι. Προφανώς έτσι γίνεται και η τροφοδοσία ολόκληρου του νησιού. Ήθελα να ρωτήσω, δεν θα έπρεπε να προβλέψετε ένα υλικοδρόμιο, τουλάχιστον για ώρα ανάγκης? Πολύ πιθανόν να υπάρξει και αυτό. Δεν το γνωρίζω αν έχει ήδη προβλεφτεί, να σας πω την αλήθεια. Αλλά σίγουρα προχωρώντας η μελέτη παρακάτω θα προβλέψει τεχνικά πολύ περισσότερα. Και τρίτη ερώτηση, προβλήματα με Natura δεν είχατε στο νησάκι αυτό? Όχι, πολεοδομικά, καθώς η ομάδα εξετάζει το έργο, ό,τι επέμβαση κάνουμε είναι ήδη σε πλήρη επαφή με την πολεοδομία, την αρχαιολογία και τα συμβούλια της Αρχιτεκτονικής Επιτροπής. Οπότε για την ώρα υπάρχει μία σύμπνοια ως προς την επένδυση. Πήρατε τις άδειες δηλαδή? Όχι, ακόμα δεν έχουμε πάρει τις άδειες. Και βέβαια αυτό που βλέπετε εσείς, δηλαδή το πρόμο βίντεο το οποίο προβλήθηκε μαζί με τον όγκο δουλειάς η οποία έχει γίνει, είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, pre-concept, το οποίο γίνεται και για προσέλκυση της επένδυσης. Για να φανταστείτε, σε αυτό το νησί με την έκταση που έχει και τους υπάρχοντες πολεοδομικούς κανονισμούς, θα μπορούσαν να χτιστούν περίπου τα 27.000 τετραγωνικά. Είναι πολύ συνειδητή η απόφαση του δικού μας τωρινού πελάτη να πάμε με μία λύση η οποία είναι πολύ ήπιας μορφής. Αυτό έχει να κάνει και γιατί είναι μια προσωπική ιδιοκτησία η οποία είναι σε πέρασμα γενεών και υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο με αυτό, καθώς και επίσης γιατί προφανώς η ιδιαίτερη φύση που έχει με το να μην είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο ενέργειας, νομίζω εξυπηρετεί μια πιο ήπια παρέμβαση παρά κάτι πιο επιθετικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κυρίως για το ξενοδοχείο Μάνα, ναι. Καθώς είναι ένα παλιό κτίριο, όπως είδαμε, και πρέπει πάνω στο παλιό κτίριο εσείς δουλέψατε, υπάρχουν προσβάσεις για αμαία? Βεβαίως. Το σημείο που σας έδειξα με την γυάλινη γέφυρα, που είναι η άφιξη με το αυτοκίνητο, το drop-off point δηλαδή, του ξενοδοχείου. Από εκεί γίνεται η πρόσβαση ισόγεια στο ξενοδοχείο, το οποίο εξυπηρετεί όλα τα δωμάτια και τα επίπεδα με ανελκυστήρες.
Προφανώς η είσοδος, ας πούμε, η κεντρική που χρησιμοποιείται από την πλειοψηφία των ανθρώπων, ακολουθεί την πέτρινη υπάρχουσα σκάλα, ναι. Αλλά υπάρχει κανονικά η πρόβλεψη με αμαία σε όλους τους. Και για αμαία και για τις αποσκευές. Σωστά, σωστά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εκεί. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω στο δεύτερο project, η ενεργειακή του αυτονομία θα είναι κάτι που δεν θα είναι visible, γιατί μέχρι στιγμής στα σχέδια δεν είδαμε κάτι τον τρόπο που θα παίρνετε την ενεργειακή ενέργεια ή υπάρχει κάποιο plant δίπλα το οποίο αφορά... Υπάρχει ένα κομμάτι του νησιού, η απόλυξή του, στην ουσία να πάω σε ένα... Ένα κτίσμα που ήταν δίπλα. Α. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ενδεικτικά προφανώς, γιατί θα πρέπει να γίνουν πολύ πιο λεπτομερείς υπολογισμοί. Ενώ η άφιξη γίνεται από το ένα άκρο και το κεντρικό κτίριο βρίσκεται στην κορυφή του νησιού, καθώς πηγαίνουμε προς το άλλο άκρο του νησιού, το οποίο είναι και υπιότερο σε κλίση, θα υπάρχει ένα ενεργειακό πάρκο, το οποίο με ειδικούς συμβούλους θα δούμε τι σημαίνει ως προς το μέγεθός του, εννοείται, και τις προδιαγραφές του. Okay, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Νομίζω, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, σας ευχαριστώ και πάλι.